σε ένα καινοτόμο εγχείρημα στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επιχειρηματικότητας Νέων συμμετέχουν μαθητές του Δευτέρου Λυκείου Αλεξανδρούπολης. Το πρόγραμμα βασίζεται σε ιδέα του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων, στο οποίο έχουν συμμετάσχει 10 εκατομμύρια μαθητές από 122 χώρες. Είναι η πρώτη εκδήλωση ενός καινοτόμου προγράμματος που υλοποιεί φέτος στο σχολείο μας. Και συγκεκριμένα στο τμήμα Α3 και κάποιοι μαθητές από τη δευτέρα τάξη. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων. Πολύ σημαντικό για τις μέρες μας. Τις λεπτομέρειες θα σας τις πούν οι μαθητές που συμμετέχουν. Το ΣΕΝ, το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, στον οποίο συμμετέχουν κάθε χρόνο πάνω από 10 εκατομμύρια μαθητές από 122 χώρες. Ουσιαστικά, όραμά του είναι να βοηθήσει τους μαθητές να δημιουργήσουν κάποιες δικές τους θέσεις εργασίας μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων βιωματικής και συνεργατικής μάθησης που προσφέρει. Γενικά, εμείς από τα προγράμματα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εικονική Επιχείρηση, το οποίο έχει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα και τα τελευταία χρόνια τα οποία υλοποιείται με πολύ μεγάλη επιτυχία. Γενικά, σκοπός του είναι να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τον τρόπο υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ιδέας. Έτσι, ξεκινάμε την επιχείρηση από το μηδέν και την εξελίσσουμε όπως μια κανονική επιχείρηση. Εμείς δημιουργήσαμε λοιπόν τη δικιά μας επιχείρηση, το όνομά της είναι Origano Care, και έχουμε δύο βιολογικά προϊόντα. Ένα σαπούνι με εθέριο έλαιο ρίγανης και μία κρέμα με εθέριο έλαιο ρίγανης. Η ρίγανη είναι από το νησί του Εύρου, τη Σαμοθράκη, το οποίο υπήρξε και πηγή έμπνευσής μας. Είναι μια ξεχωριστή ποικιλία ρίγανης που δεν μπορούμε να τη βρούμε σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Και δυστυχώς οι ιδιότητες της δεν είναι ευρέως διαδεδομένες. Και έτσι, σκοπός της επιχείρησής μας, πέρα από το κέρδος, είναι να διαφημίσουμε τη ρίγανη Σαμοθράκης, τις ιδιότητές της, μέσω των προϊόντων μας, στο ευρύ κοινό. Και φυσικά, τα προϊόντα μας έχουν γραφεί Braille πάνω, οπότε θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα ότι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν πρόσβαση στα καταναλωτικά αγαθά, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Στην υλοποίηση του προγράμματος έχουν συμβάλει καθηγητές, επιστήμονες αλλά και επιχειρήσεις, ενώ μέσα στα επόμενα βήματα των μαθητών είναι η συμμετοχή σε έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου θα λάβουν μέρος 160 σχολεία από τη Βόρεια Ελλάδα. Εκτός από τον διευθυντή μας, τον κύριο Πούκη, ο οποίος ήταν δίπλα μας σε κάθε κίνησή μας, και τους συντονιστές καθηγητές, σημαντική ήταν η συμβολή των επιστημονικών μας συνεργατών, του κύριου Καρπούζη, καθηγητή δερματολογίας και υπεύθυνο διευθυντή, και διευθυντή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Αλεξανδρούπολης, καθώς και του κύριου Κιμπάρη, καθηγητή βιοχημίας και χημίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Βέβαια, θέλουμε να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους σύμβουλους εθελοντές του ΣΕΝ, τον κύριο Πετρίδη, τραπεζικό υπάλληλο, και τον κύριο Παπαδάκη, πρώην διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της περιφερειάς μας. Σημαντική βοήθεια στην υλοποίηση επιχειρηματικής μας ιδέας έπαιξαν και οι χορηγοί μας, που πρώτα-πρώτα είναι η εταιρεία Life Herbs, που μας έδωσε το εθέριο έλαιο ρίγανης, στο οποίο βασίζονται και τα δύο μας προϊόντα, καθώς επίσης και το ελαιοτριβείο Κύκλοπας, από προμηθευτήκαμε το ελαιόλαδο. Στην υλοποίηση της συσκευασίας των προϊόντων μας βοήθησε το Βιλιοπολίου Δημητριάδης, καθώς και για την εκτύπωση και για την επιμέλεια των ετικετών βοήθησε ο γραφίστας Γιάννης Χρυσάκης και το τυπογραφείο έντυπων. Επίσης, για την πραγματοποίηση της ιστοσελίδας μας μας βοήθησε ο Χρυσός Οδηγός, και για τα φουλάρια που όλοι φοράμε, τα μεταξύ τα μπουχταρίδια. Υπάρχει έκθεση στη Θεσσαλονίκη στις 22 Φεβρουαρίου, στο Mediterranean Cosmos, όπου υπάρχει μια έκθεση ανάμεσα σε 10.000 σχολεία έως τώρα από τη Βόρεια Ελλάδα. Θα κάνουμε μια εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο για να γνωρίσει το κοινό την εικονική μας επιχείρηση, την Origano Care.